Θέλω να ενημερώσω τους πολίτες του Ηρακλείου ότι η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προτείναμε το πάγωμα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας φωτισμού για το έτος 2025. Αντί να επιλέξουμε τον εύκολο δρόμο της επιβολής των αυξήσεων, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την δύσκολη αλλά υπεύθυνη διαδρομή. Αυτή της διαχείρισης των πόρων του Δήμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφαρμόζοντας ένα βελτιωμένο στρατηγικό σχέδιο που θα μέγιστοποιήσει την ανταποδοτικότητα και θα περιορίζει τις δαπάνες. Με αυτή την κίνηση αποδεικνύουμε έμπραχτα ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στο πλευρό των πολιτών, προσπαθώντας να προσφέρει σταθερότητα και ανακούφιση σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η απόφασή μας να παραμείνουν τα τέλη παγωμένα για το 2025 στα επίπεδα του 2024 είναι μια απόφαση που ισορροπεί ανάμεσα στην οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Θέλουμε να ανταποδώσουμε στην κοινωνία το καλύτερο δυνατό όφελος με μικρότερο δυνατό κόστος. Εκεί εργαζόμαστε, ανασχεδιάζοντας και επανασχεδιάζοντας τον τρόπο της καθαριότητας αλλά και του ηλεκτροδοτισμού, έτσι ώστε με την διαχείριση και των πόρων, με ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό, το οποίο θα είναι έτοιμο να ξεδιπλωθεί και να επικοινωνηθεί προς την κοινωνία από την αρχή του έτους μέσω του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, θα πάμε σε μια άλλη οπτική, σε μια άλλη προσέγγιση για την καθαριότητα της πόλης, διοικώντας με καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους, τους οικονομικούς του Δήμου, ανταποδίδοντας προς την κοινωνία το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με το, όπως είπα προηγουμένως, χαμηλό δυνατότερο κόστος.